αν δούμε την ιστορία της ανθρωπότητας, οι πανδημίες, οι επιδημίες, οι φυσικές καταστροφές είχαν τεράστια κοινωνική σημασία, αλλά και πολιτική σημασία. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις και στην Ήπειρο της Ευρώπης συνέβαλαν στην αλλαγή ακόμα και των πολιτικών συμπεριφορών αλλά και των πολιτικών συστημάτων. Τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του κορονοϊού πρέπει να είναι προσωρινά ως προς την αναστολή βασικών ελευθεριών σε μια δημοκρατική κοινωνία, τόνισε η καθηγήτρια σύγχρονης φιλοσοφίας και βιοειθικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Σταυρούλα Τσινόρεμα, μιλώντας στο Ράδιο 984 και το Γιώργο Σαχίνη για την κανονικότητα των κοινωνιών παγκόσμια ελαίου κορονοϊού. Αυτό που δεν θέλουμε να συμβεί είναι αυτό που έχουμε δει στους δέκτες μας προσφάτως στην Κίνα, μέσα στη νύχτα να παραβιάζονται σπίτια και βιαίως πολίτες της Κίνας να μεταφέρονται, βιαίως ξαναλέω, να μεταφέρονται μέσα στη νύχτα σε κέντρα απομόνωσης. Αυτό δεν θέλουμε να το δούμε. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι όταν υπάρχει περιστολή ελευθεριών, πρέπει να υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι. Πρέπει να δούμε τους λόγους. Και πάντα οι λόγοι, κύριε Σαχίνη, και το υπογραμμίζω, δεν μπορεί παρά να είναι και πρέπει να είναι εντός του πλαισίου των δημοκρατικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι να ληφθούν τέτοια μέτρα, το πρώτο που πρέπει να γίνει και είναι ευθύνη του κράτους είναι η πληροφόρηση των πολιτών. Ο Μάρξ στα φημισμένα του κείμενα της 18ης Μπριμέρ αναφερόταν στο γεροτυφλοπόντικα της ιστορίας που σκάβει στα λαγούμια του αθόρυβα και εμφανίζεται ξαφνικά την Επανάσταση. Και επειδή η ανθρωπότητα, στις μέρες μας μιλάμε για τους μαύρους κύκνους, επειδή είχαμε άσπρους κύκνους, αλλά αν εμφανιστεί ένας μαύρος ανατρέπει τη συμβατική για τα πράγματα σοφία. Όμως, ιστορικά, και να μην το λησμονούμε, γι' αυτό σας πάω στα βαθιά νερά, έχεις το μαύρο θάνατο ή τη μαύρη πανόλη που έπληξε την Ευρώπη στα μέσα του 14ου αιώνα. Από την Νότια Κίνα ηρωνικά ξεκίνησε και αυτό. Δέστε όμως, άλλαξε κοινωνικο-οικονομικο-πολιτισμικά την ίδια την Ευρώπη. Τι θέλω να πω, μετέφερε πληθυσμούς, άρχισε η κινητικότητα ακτίμωνων κολλήγων με αποτέλεσμα να αυξηθεί η εργατική δύναμη και η αστική όποια τότε τάξη. Βλέπετε αναλογίες ότι μπορεί να μας προκαλέσει εδώ? Κοίταξε, αναλογίες σαφώς υπάρχουν, έχετε δίκιο. Αυτό που δεν μπορούμε όμως είναι να κάνουμε προβλέψεις. Αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι να φύγουμε από το δίλημα και να έχουμε στο νου μας ότι δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το δίλημα ή τη ζωή μας ή την ελευθερία μας.